Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Star Βορείου Ελλάδος. Την ικανοποίησή του για τις αποφάσεις του χθεσινού Eurogroup εξέπρεσε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μιλώντας το μεσημέρι στο Υπουργικό Συμβούλιο. Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα, διότι μετά από 6 χρόνια διαρκών περικοπών, κακών ειδήσεων και σκληρής λιτότητας, είχαμε επιτέλους καλές ειδήσεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, ανοίγοντας τις εργασίες του Υπουργικού Συμβουλίου, ενώ στη συνέχεια πρόσθεσε πως η απόφαση αποδεικνύει ότι η Ελλάδα μπορεί να τα καταφέρει χωρίς να υποχωρεί διαρκώς σε παράλογες απαιτήσεις, βεβαιώνοντας ότι η αξιολόγηση κλείνει χωρίς την ανάγκη να νομοθετηθούν νέα μέτρα. Είμαστε χαρούμενοι και αισιόδοξοι, αλλά δεν πετάμε στα σύννεφα, συμπλήρωσε ο Αλέξης Τσίπρας, διευκρινίζοντας ότι αυτή η νέα φάση στην οποία εισέρχεται η οικονομία είναι και η πιο απαιτητική. 6 και πλέον χρόνια διαρκών περικοπών, κακών ειδήσεων και σκληρής λιτότητας είχαμε επιτέλους καλές ειδήσεις. Καλές ειδήσεις όχι μόνο για την πορεία της χώρας, αλλά και της οικονομίας, αλλά κυρίως καλές ειδήσεις για την ελληνική κοινωνία, που δικαιούται μετά τον οριμαγδό της ύφεσης να κοιτάξει ξανά το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία. Στο χθεσινό Eurogroup, μετά από 6 χρόνια συνεδριάσεων αυτού του οργάνου, όπου η Ελλάδα καθόταν στο εδόλιο του κατηγορουμένου, επισφραγγίστηκε μία θεμελιώδης αλλαγή της εικόνας. Μια αλλαγή η οποία δεν ήρθε ως κεραυνός εν εθρία, συντελείται εδώ και καιρό και έχει να κάνει και με τη διεθνή θέση της χώρας. Με την ευρωπαϊκή πορεία της, αλλά και με τους συμμάχους που έχουμε πλέον δίπλα μας, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σήμερα η Ελλάδα δεν είναι πια μόνη και απομονωμένη, αλλά βρίσκει ισχυρή στήριξη και υποστήριξη από μια σειρά πολιτικών δυνάμεων και κυβερνήσεων που έχουν πια κατανοήσει ότι αυτός ο τόπος και αυτός ο λαός δικαιούται πια να γυρίσει σελίδα. Δικαιούμαστε να ξεφύγουμε από αυτόν τον φαύλο κύκλο της ύφεσης και του δανεισμού προκειμένου να αποπληρώνουμε παλιότερα χρέη. Σας θυμίζω και τις τελευταίες εκθέσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας και αποδεικνύουν ότι ο δανεισμός πήγε ενός επιτοπλίστων για να ξεπληρώνουμε προηγούμενα χρέη και δεν πήγε στην πραγματική οικονομία. Έχει δημιουργηθεί πλέον λοιπόν μια πεποίθηση και στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη ότι αυτός ο λαός και αυτός ο τόπος που υπέφερε σκληρά όλα αυτά τα χρόνια και άδικα εξαιτίας επιλογών των προηγούμενων κυβερνήσεων δικαιούται να επιστρέψει στο χώρο, στο δρόμο της ανάκαμψης. Αυτή η αλλαγή στάσης όμως, αυτός ο μεγάλος μετασχηματισμός τόσο στην κοινή γνώμη όσο κυρίως, γιατί εκεί παίρνονται αποφάσεις και στο επίπεδο των κυβερνήσεων, δεν ήταν. Δεν ήρθε ως κεραυνός εν εθρία, δεν έπεσε από τον ουρανό, δεν ήταν θείο δώρο. Ήταν ένα αποτέλεσμα μιας σκληρής προσπάθειας, μεθοδικής δουλειάς, των διαπραγματευτικών μας προσπαθειών, των διπλωματικών μας πρωτοβουλειών, αλλά και των πολιτικών μας παρεμβάσεων. Σε όλα τα επίπεδα. Στις συνόδους κορυφής, στις συνόδους των Υπουργών Οικονομικών, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις πολιτικές και τεχνικές διαπραγματεύσεις. Γιατί η κυβέρνησή μας βρέθηκε στο επίκεντρο μιας πολιτικής σύγκρουσης που υπερβαίνει όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά και την ίδια την Ευρώπη. Βρέθηκε στο επίκεντρο μιας σύγκρουσης που αφορά την διαχείριση των κρατικών χρεών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Και έδωσε μια διαπραγματευτική και πολιτική μάχη με ψυχραιμία, με αποφασιστικότητα, αλλά και με προσοχή και επιδεξιότητα. Και οφείλω να το πω αυτό σε μεγάλο βαθμό, η προσπάθεια και η δουλειά που έκανε η διαπραγματευτική ομάδα είναι μια αξιέπαινη προσπάθεια και δουλειά. Και είναι μια δουλειά που αποδίδει σήμερα καρπούς. Η χθεσινή απόφαση του Eurogroup
πέραν του ότι δικαιώνει αυτές τις προσπάθειες, πολύμινες προσπάθειες, αποδεικνύει και κάτι ακόμα. Ότι η Ελλάδα μπορεί να τα καταφέρει χωρίς να υποχωρεί διαρκώς σε παράλογες απαιτήσεις. Κλείνει λοιπόν το πακέτο της αξιολόγησης χωρίς την νομοθέτηση επιπρόσθετων μέτρων. Επιπρόσθετων από όσα είχαμε συμφωνήσει τον περασμένο Αύγουστο. Από την πλευρά μας τηρήσαμε τις δεσμεύσεις μας, τόσο απέναντι στους δανειστές, όσο όμως και κυρίως αυτό έχει μεγάλη σημασία απέναντι στον ελληνικό λαό, διότι εφαρμόσαμε τη συμφωνία, αξιοποιώντας όμως κάθε δυνατότητα ευελιξίας με στόχο την κοινωνική προστασία. Περάσαμε μια μεγάλη ασφαλιστική μεταρρύθμιση χωρίς να επιφέρουμε καμία μείωση ούτε ένα ευρώ στις κύριες συντάξεις και καταφέροντας να διασώσουμε την συντριπτική πλειοψηφία των επικουρικών συντάξεων. Τηρήσαμε τις δεσμεύσεις μας απέναντι στον αγροτικό κόσμο, προστατεύσαμε την πρώτη κατοικία, δώσαμε πρόσβαση στο σύστημα υγείας σε 2,5 εκατομμύρια σχεδόν ανασφάλιστους συμπολίτες μας, εγγυηθήκαμε το δημόσιο χαρακτήρα των υποδομών της χώρας και κυρίως της ΔΕΗ και του ΑΔΜΙΕ. Τηρήσαμε λοιπόν τη συμφωνία, κρατώντας την κοινωνία όρθια. Την εκτίμηση ότι η απόφαση του Eurogroup για την αξιολόγηση και τον οδικό χάρτη για την ελάφρυνση του χρέους αποτελεί θετικό μήνυμα για τις αγορές, τους επενδυτές και τον ελληνικό λαό, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κατά την ενημέρωση που παρήχε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο, χθες το βράδυ. Το Eurogroup είναι ιδιαίτερα θετική για την ελληνική πλευρά, καθότι ουσιαστικά κλείνει η αξιολόγηση χωρίς ρυθμιστικά μέτρα στη βάση των ελληνικών προτάσεων που είχαν αναδεχθεί. Και ιδιαίτερα θετικό είναι το γεγονός ότι αποτυπώνεται στην απόφαση αυτή ο οδικός χάρτης για την αναγκαία ελάφρυνση του χρέους, που είναι ένα μήνυμα θετικό τόσο ως προς τις αγορές και τους επενδυτές, όσο όμως και προς την ελληνική κοινωνία. Τους Έλληνες πολίτες, ιδιαίτερα τα μεσαία και αδύναμα στρώματα που σήκωσαν μεγάλο βάρος όλο το προηγούμενο διάστημα, και πιστεύω ότι δικαιούνται μια καλή είδηση. Ίσως να μην είναι τυχαίο ότι σήμερα είναι η μέρα της Ευρώπης και στις ιδρυτικές συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η αξία της αλληλεγγύης είναι νομίζω αναντικατάστατη και ιδιαίτερα σημαντική. Θέλω λοιπόν να πιστεύω ότι ο οδικός χάρτης για την ελάφρυνση του χρέους είναι η αναγκαία ένδειξη αλληλεγγύης από την πλευρά των Ευρωπαίων εταίρων σε έναν λαό που ταλαιπωρήθηκε, ίσως άδικα, και δικαιούται μιας θετικής είδησης και μιας θετικής εξέλιξης. Η μέρα της Ευρώπης σήμερα, και νομίζω ότι πέρα από την αλληλεγγύη, αυτό που αποδεικνύει η Ελλάδα είναι ότι με πολύ μεγάλη ευσία του ελληνικού λαού, ξέρουμε όλοι αυτοί, μένει αταλάντητη στην ευρωπαϊκή της πορεία. Και το γεγονός ότι υπήρξε αυτή η ελληνική είναι ένδειξη και από την πλευρά των εταίρων μας ότι αναγνωρίζουν αυτή την απόφαση. Και θέλω να σας πω ότι θεωρώ πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η επίσκεψή σας εδώ γίνεται ύστερα από την ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, το ξέρω δεν το ξεχνάτε, γιατί το ξεχνούν και οι πολιτικοί αρχηγοί, ότι η απόφαση, αυτή η στέρεη απόφαση, να μείνουμε στην Ευρώπη και το σκληρό πυρήνα στην Ευρωζώνη, είναι κοινή απόφαση όλων των προευρωπαϊκών δυνάμεων που προσωπούνται στο Κοινοβούλιο. Την έχουμε πάρει όλοι μαζί. Επικυρώθηκε από μια συντηρητική πλειοψηφία του ελληνικού λαού στις τελευταίες εκλογές. Και επομένως, παρά τις όποιες επιμένουν διαφορές, δικαιολογημένες άλλωστε σε όλα τα κράτη σημαίνουν αυτά, δικαιολογημένες διαφορές που πρέπει να τις σεβαστούν, παρά τις διαφορές αυτές, η απόφαση να συνεχίσουμε την ευρωπαϊκή μας πορεία είναι σημαντικό. Ότι αυτή τη στιγμή είναι κάτι το οποίο συνεργίζει τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Και μια και μιλάμε για την ημέρα της Ευρώπης, όταν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής πήρε την απόφαση.
Προσέγγιση σε τρία στάδια για το ελληνικό χρέος αποφάσισε το χθεσινό Eurogroup, παραπέμποντας τις οριστικές αποφάσεις για την τακτική σύνοδο των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις 24 Μαΐου. Στο τακτικό Eurogroup θα εξεταστεί επίσης το θέμα της εκταμίευσης της δόσης, έχοντας πάντως ξεκαθαριστεί ότι ο προληπτικός μηχανισμός διόρθωσης του ελλείμματος, που θα αποτελέσει μια τροποποίηση ελληνικής πρότασης, θα πρέπει να νομοθετηθεί εκ προημίου. Ο επικεφαλής του Eurogroup, Γερούν Ντάισεμπλουμ, τόνισε ότι η ελληνική πλευρά θα πρέπει να νομοθετήσει τις επόμενες ημέρες όλα τα προαπαιτούμενα που υπολείπονται, αλλά και το μηχανισμό για τα έκτακτα μέτρα που παρουσίασε το Eurogroup. Ο μηχανισμός μπορεί να λειτουργήσει με βάση την ελληνική πρόταση, με κάποιες διαφοροποιήσεις, κυρίως στο σημείο ότι μέτρα που θεσπίστηκαν με προσωρινό χαρακτήρα θα πρέπει να αντικατασταθούν την επόμενη χρονιά με μέτρα που έχουν συμφωνηθεί με τους θεσμούς μόνιμου και διαρθρωτικού χαρακτήρα. Τα βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής πρότασης είναι ότι δεν εξαιρεί από τις αυτόματες περικοπές τις βασικές κρατικές δαπάνες, δηλαδή μισθούς και συντάξεις, αλλά μόνο λίγες κατηγορίες κοινωνικών δαπανών. Όσον αφορά το χρέος, ο κ. Ντάισεμπλουμ δήλωσε ότι σήμερα ανοίγουμε τον διάλογο και εξερευνούμε τις επιλογές που έχουμε, προσθέτοντας όμως ότι χωρίς ελάφρυνση η Ελλάδα δεν θα μπορέσει να αποπληρώσει το χρέος της. Πιστεύω ότι θα υπάρξει πρόβλημα βιωσιμότητας του χρέους και αυτό θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, είπε. Για τον Έλληνα Υπουργό Ευκλήδη Τσακαλώτο, ήταν μεγάλη ανακούφιση που το θέμα του χρέους τέθηκε στο τραπέζι του Eurogroup. Ο κ. Ντάισεμπλουμ έδωσε την εντολή στο Euro Working Group να εξετάσει τις επιλογές για το χρέος, χωρίζοντάς τες σε τρεις χρονικές δόσεις. Βραχυπρόθεσμα να εξεταστούν τρόποι που να γίνει καλύτερα η διαχείριση του χρέους κατά τη διάρκεια του προγράμματος, δηλαδή μέχρι το 2018. Μεσοπρόθεσμα, το Eurogroup ζητεί να βρεθούν συγκεκριμένα μέτρα. Μακροπρόθεσμα, το Euro Working Group θα πρέπει να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αφού λήξει το πρόγραμμα το 2018, μόνο αν χρειαστεί και μόνο αν η Ελλάδα έχει εφαρμόσει το πρόγραμμα. Κύκλοι του Υπουργείου Οικονομικών στην Αθήνα ανέφεραν πως για πρώτη φορά οι απαραίτητες ενέργειες για την ελάφρυνση του χρέους διατυπώνονται ρητά και καθορίζουν μια συγκεκριμένη διαδικασία σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Ο κ. Ντάισεμπλουμ τόνισε ιδιαίτερα το θέμα του Ταμείου Αποκρατικοποιήσεων, αποκαλώντας το θεμέλιο λίθο του προγράμματος του ESM. Γι' αυτό μέχρι τον Ιούνιο του 2016 θα πρέπει να έχει οριστεί το Υποπτικό Συμβούλιο και το Ταμείο θα πρέπει να τεθεί σε λειτουργία το αργότερο μέχρι το Σεπτέμβριο. Ο θεσμός που δεν υπάρχει σαφής εικόνα για τη στάση που κράτησε είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, καθώς η Κριστίν Λαγκάρντ τελικά δεν συμμετείχε και οι απόψεις του Ταμείου δεν εκφράστηκαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου. Σύμφωνα με τον Ευκλήδη Τσακαλώτο, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ήταν ικανοποιημένο που το θέμα του χρέους τέθηκε στο Eurogroup, αλλά η πρόταση του χρέους πρέπει να είναι πιο σαφής. Για επιβολή μόνιμου μηχανισμού επιτροπής στην Ελλάδα μετά τη χθεσινή απόφαση του Eurogroup, κατηγορεί η Δημοκρατική Συμπαράταξη την κυβέρνηση και τονίζει ότι δέσμευσε έτσι τη χώρα με την πρόβλεψη συμπληρωματικού μνημονίου με μέτρα που θα εντείνουν τη φτώχεια και τα οποία τίθενται άμεσα ως προαπαιτούμενα. Τώρα, χθες στη Δράμα, η Δημοκρατική Συμπαράταξη, εν ώψη της προγραμματικής συνδιάσκεψης που έχει προγραμματίσει στην Αθήνα για τις 14 και 15 Μαΐου, πραγματοποίησε στο εργατικό κέντρο της πόλης πολιτική εκδήλωση με θέμα «Πορεία προς τη συνδιάσκεψη». Μπορούμε και τώρα να φέρουμε τους νέους δίπλα μας και να προχωρήσουμε σε αυτόν τον δύσκολο δρόμο. Τότε ήμασταν ριζοσπάστες και τώρα με ριζοσπαστικό τρόπο θα μπορέσουμε να ανατρέψουμε όλα αυτά τα κακώς κείμενα και να ανακτήσουμε την χαμένη αξιοπιστία και του πολιτικού μας φορέα, αλλά και γενικότερα της πολιτικής ζωής του τόπου. Σας ευχαριστώ πολύ όλους για την σημερινή σας παρουσία. Καλόν αγώνα, καλή μας συνέχεια στα δύσκολα τα οποία έρχονται, να αντιτάξετε την επιμονή σας και το θάρρος σας για αυτό το οποίο εκπροσωπείτε και για αυτό το οποίο εκφράζετε, και να είστε σίγουροι ότι η ιστορία θα μας δικαιώσει. Σε αυτές τις συγκυρίες, ο δικός μας χώρος, ο χώρος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, κάνει μια προσπάθεια μέσα σε κλίμα πώλησης, κακά τα ψέματα, που αρχίζουμε και βιώνουμε, από τη μία η Νέα Δημοκρατία με τον Έλληνα αρχηγό και από την άλλη ο ΣΥΡΙΖΑ, κάνει μια συστηματική προσπάθεια διεμβόλυσης του χώρου μας. Και σε έναν βαθμό, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, έχουν καταφέρει σε επίπεδο στελεχών να κάνουν μια επιλεκτική, αν θέλετε, συλλογή.
Βλέπουμε ανθρώπους που κάποτε ήταν συναδελφοί μας στο κοινοβούλιο, σύντροφοί μας, προβεβλημένα στελέχη μας, να είναι τώρα υπουργοί της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Τι χρειάζεται ο χώρος για να ορθοποδήσει? Αυτό ήταν το ερώτημα και η αγωνία. Ξεκινήσαμε, θα έλεγα, και με καθυστέρηση και ίσως λίγο αμήχανα. Όμως σήμερα η προσπάθεια που γίνεται και με όλη αυτή τη δραστηριότητα όλων των στελεχών μας σε όλη την Ελλάδα, κάνουμε πρόσφατα, θυμάστε, και μια πολύ πετυχημένη εκδήλωση με συντρόφους για το αντίστοιχο θέμα πάλι για αυτή τη συνδιάσκεψη της 14-15 με μεγαλύτερη συμμετοχή και εκεί υπόθηκαν πολύ σοβαρά θέματα, ακούστηκαν απόψεις, αυτό θέλουμε να κάνουμε και σήμερα. Είναι μια εκδήλωση της Δημοκρατικής Συμπαράταξης εν ώψη της ιδεολογικής συνδιάσκεψης που έχουμε το Σαββατοκύριακο 14 και 15 Μαΐου στην Αθήνα, από την οποία ευελπιστούμε ότι θα προκύψει το σύγχρονο, το νέο διακύβευμα της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, του μεγάλου προοδευτικού πόλου, του πόλου ο οποίος διεκδικεί να αποτελέσει την εναλλακτική προοδευτική κυβερνητική επιλογή του τόπου. Και έχουμε ξεκινήσει λοιπόν την εξόρμησή μας σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, ούτως ώστε να συζητήσουμε τα κείμενά μας και με αυτόν τον τρόπο να διασφαλίσουμε ότι το αποτέλεσμα του Σαββατοκύριακου, το συμπέρασμα του Σαββατοκύριακου, θα αποτελέσει μια διαδικασία από κάτω προς τα πάνω. Την αναστολή των κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν οι συμβολιογράφοι μετά την ψήφιση του ασφαλιστικού νομοσχεδίου και έτσι από σήμερα εκτελούν κανονικά όλα τα καθήκοντά τους. Αυτό σημαίνει ότι από αύριο, Τετάρτη 11 Μαΐου, οι οριστέντες πληστηριασμοί θα διενεργηθούν εφόσον έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες διατυπώσεις της προδικασίας. Αντίθετα, την αποχή από τα καθήκοντά τους συνεχίζουν οι δικηγόροι μέχρι και το ερχόμενο Σάββατο 14 Μαΐου, ενώ η περαιτέρω στάση του κλάδου θα κριθεί στη συνεδρίαση που θα έχει την Πέμπτη η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας. Οι δικηγόροι στη Δράμαλα και σε ολόκληρη την Ελλάδα συνεχίζουν την αποχή τους έως. Οι δικηγόροι στη Δράμαλα και σε ολόκληρη την Ελλάδα συνεχίζουν την αποχή τους έως και τις 14 Μαΐου. Μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά τόνισε και ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Δράμας, Τάσος Πούλιος, στην τηλεόραση Σταρ Βορείου Ελλάδος, οι δικηγόροι δεν έχουν σκοπό να καταθέσουν τόσο εύκολα τα όπλα, καθώς αντιδρούν έντονα στην ψήφιση του νομοσχεδίου. Παράλληλα, ανάμεσα στα άλλα, αναφέρθηκε και στο ζήτημα της λήξης της αποχής των συμβολιογράφων, καθώς από αύριο κανονικά θα εκτελούνται οι πληστηριασμοί, τονίζοντας το νόημα της ιδιαίτερης συνέχισης της αποχής των δικηγορικών συλλόγων της χώρας από τα καθήκοντά τους, που βοηθά πρωτίστως τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τους πληστηριασμούς. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν είναι στις προθέσεις του Πανελλήνιου Δικηγορικού Συλλόγου να διαγράψει δικηγόρους βουλευτές, καθώς θα ήταν αντισυνταγματικό, αφού κάθε ένας μπορεί να ψηφίσει ή να αρνηθεί να ψηφίσει όλες τις διατάξεις του νομοσχεδίου όπως και έγινε βάσει της συνείδησής του. Η απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Πρόεδρων Δικηγορικών Συλλόγων είναι για τη συνέχιση της αποχής μέχρι τις 14 Μαΐου. Την Πέμπτη το μεσημέρι στις 3 η ώρα υπάρχει η σύγκληση της Ολομέλειας των Πρόεδρων Δικηγορικών Συλλόγων, η οποία θα αποφασίσει και για την περαιτέρω πορεία των απεργιακών μας κινητοποιήσεων. Γεγονός πάντως είναι ότι μετά από τις επαφές που είχαμε το Σαββατοκύριακο στη Βουλή κατά τη διάρκεια της ψήφισης του ασφαλιστικού νομοσχεδίου, στην οποία ήμασταν παρόντες μεγάλος αριθμός των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, η εικόνα που έχουμε είναι απογοητευτική από την πλευρά των κυρίως των βουλευτών, συναδέλφων της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Δυστυχώς, παρόλες τις επαφές που κάναμε και παρόλες τις τροπολογίες που μαζί συντάξαμε, καμία από αυτές δεν έγινε δεκτή από τον κύριο Κατρούγκαλο, από τον κύριο Υπουργό. Αντιθέτως, αντιμετωπίσαμε μια έντονα δεικτική διάθεση από μέρους του, όπως θα είδατε όλοι σας και στις τηλεοράσεις. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα λοιπόν να συγκαλέσει ο πρόεδρος της Ολομέλειας, ο πρόεδρος της Αθήνας, ο κ. Αλεξανδρής, άμεσα την Ολομέλεια την Πέμπτη, προκειμένου να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Θα προχωρήσουμε λοιπόν σε Ολομέλεια και κατόπιν σε γενικές συνελεύσεις όλοι οι δικηγορικοί σύλλογοι, προκειμένου να αποφασιστεί η περαιτέρω στάση του κλάδου. Ένα πάντως είναι βέβαιο, ότι οι δικηγόροι δεν θα αναστείλουμε τον αγώνα, με όποιον τρόπο θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις μας, με όποιον τρόπο αποφασίσει η πλειοψηφία.
Δεδομένου ότι θεωρούμε εντελώς άδικο και παράλογο το νομοθέτημα αυτό, καθώς και όλα όσα προγραμματίζονται να έρθουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Οι δικηγόροι έχουμε αναλάβει από τον Ιανουάριο που ξεκινήσαμε τις απεργιακές κινητοποιήσεις έναν ρόλο όχι μόνο υπεράσπισης των ατομικών δικαιωμάτων των δικηγόρων, αλλά και ένα ρόλο υπεράσπισης του υπόλοιπου κοινωνικού συνόλου. Θα πρέπει να επισημάνω ότι από 1η-1η του 2016 ισχύει ο καινούριος νόμος για τους πληστηριασμούς. Ο νόμος αυτός δεν έχει εφαρμοστεί ακριβώς γιατί οι δικηγόροι απεργούν. Εάν οι δικηγόροι δεν απεργούσαν και βρισκόταν κανονικά στις δουλειές τους, αυτή τη στιγμή ο μέσος Έλληνας, ο φιλέτης τραπεζών, θα αντιμετώπιζε τεράστια προβλήματα όσον αφορά τα δάνειά του και όσον αφορά την πρώτη κατοικία, σύμφωνα με τις επιταγές του καινούριου νόμου. Αυτό, καλώς ή κακώς, δεν έχει γίνει κατανοητό από την πλειοψηφία του κόσμου, από την πλειοψηφία των Ελλήνων. Τώρα λοιπόν θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουν όλοι μας. Εάν οι δικηγόροι δεν απεργούσαν αυτό το τετράμινο, οι πληστηριασμοί που είναι κάθε Τετάρτη, όπως είναι γνωστό, αυτή τη στιγμή δεν ξέρω σε ποιον αριθμό θα είχαν φτάσει. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν τον ρόλο που έχουμε αναλάβει οι δικηγόροι θα τον συνεχίσουμε με όποιο κόστος, δεδομένου ότι αντιλαμβανόμαστε ότι ζούμε σε μια κοινωνία η οποία όταν ο διπλανός μας δεν μπορεί να επιβιώσει, δεν μπορούμε να επιβιώσουμε κι εμείς. Mm-hmm. Λέγεται όμως στο πλαίσιο αυτών που λέτε ότι οι συμβολιογράφοι αναστέλουν την δική τους κινητοποίηση. Πράγματι, οι συμβολιογράφοι από αύριο αναστέλουν τις κινητοποίησεις τους και δουλεύουν κανονικά. Αυτό σημαίνει ότι όσοι πληστηριασμοί έχουν προχωρήσει μέχρι το στάδιο, μέχρι κάποιο συγκεκριμένο στάδιο, αναγκαστικά θα γίνουν. Όμως η απεργία των δικηγόρων έχει μπλοκάρει τους πληστηριασμούς που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο. Αυτοί δηλαδή οι οποίοι θα ξεκινούσαν τώρα. Οι πληστηριασμοί αυτοί έχουν μπλοκαριστεί. Οι πληστηριασμοί που είναι όριμοι όμως και οι οποίοι έχουν περάσει από τα χέρια των δικηγόρων και έχουν φτάσει στους συμβολιογράφους, αυτοί από τη στιγμή που οι συμβολιογράφοι δουλεύουν πλέον θα γίνουν κανονικά. Και ένα άλλο ερώτημα που έχει άμεση σχέση με τις προθέσεις του Πανελλήνιου Δικηγορικού Συλλόγου ή των ανθρώπων που τους εκπροσωπούν να διαγράψουν τους βουλευτές που ψήφισαν το νομοσχέδιο όπως είχε προαναγγείλει ότι θα κάνει πιθανότατα και το ΤΕΕ. Εδώ θα μου επιτρέψετε να έχουμε νομίζω όλοι οι δικηγόροι μια πάρα πολύ μεγάλη ένσταση. Ο Έλληνας βουλευτής υπάγεται στις συνταγματικές διατάξεις που λένε ότι ο βουλευτής είναι ελεύθερος να ψηφίσει κατά συνείδηση και να εκφράσει τις απόψεις του χωρίς να υπάρχει καμία δέσμευση. Οι βουλευτές είναι δικηγόροι, γιατροί, δημόσιοι υπάλληλοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι, αλλά πάνω απ' όλα είναι βουλευτές. Η βουλευτική ιδιότητα λοιπόν οφείλει να υποτάσσεται μόνο σε αυτόν τον κανόνα, στη συνείδηση και στις απόψεις του καθένα. Το ότι είναι δικηγόρος, γιατρός ή οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική ιδιότητα, δεν μπορεί να αναστείλει την ιδιότητα του βουλευτή. Επομένως, μπορούμε να έχουμε μια πολιτική τοποθέτηση, μια κριτική διάθεση, έντονη, απέναντι στους συναδέλφους, ας πούμε, βουλευτές, στους δικηγόρους βουλευτές, αλλά να προχωρήσουμε σε διαγραφή, διότι εκφράζουν ή ψηφίζουν συγκεκριμένες απόψεις σύμφωνα με τη συνείδησή τους, αυτό το θεωρώ καταρχήν αντισυνταγματικό και κατά δεύτερον, σε κανένα δικαστήριο, αν προσφύγουν, δεν θα αντέξει σε περίπτωση που είχαμε προχωρήσει τη διαγραφή τους. Θεωρώ ότι δεν είναι αυτό το μέτρο που πρέπει να ακολουθήσουμε. Η κριτική που έχει ασκηθεί απέναντι στους επαγγελματίες που ψηφίζουν αυτά που ψηφίζουν είναι ήδη πάρα πολύ έντονη και νομίζω ότι θα ενταθεί και το επόμενο χρονικό διάστημα. Από εκεί και πέρα, η διαγραφή τους δεν προσφέρει τίποτε απολύτως. Σαρωτικές αλλαγές φέρνει το νέο ασφαλιστικό. Μεταξύ άλλων, διπλές ασφαλιστικές εισφορές φέρνουν οι νέες αλλαγές στο ασφαλιστικό σε χιλιάδες μισθωτούς που εργάζονται παράλληλα και με δελτίο παροχής υπηρεσιών, το γνωστό σε όλους μπλοκάκι. Ο νόμος εισάγει ενιαίους κανόνες για μισθωτούς σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αλλά και ελεύθερους επαγγελματίες, επιστήμονες και αγρότες. Η εισφορά αυτή θα είναι επιπλέον του εισοδήματος που λαμβάνει ο εργαζόμενος, καθώς οι ειδικοί εκτιμούν ότι τελικά το κόστος θα κληθεί να το καλύψει εξ ολοκλήρου ο ασφαλισμένος. Τον κόδωνα του κινδύνου κρούει ο οικονομικός επόπτης του Επιμελητηρίου Δράμας και φοροτεχνικός Γαβρίλος Καμπουρίδης, μιλώντας στην τηλεόραση του Σταρ Βορείου Ελλάδος, αναφορικά με το πρόσφατο ψηφισθέν στην Βουλή ασφαλιστικό νομοσχέδιο που είναι πλέον νόμος του κράτους. Γιατί όπως χαρακτηριστικά δηλώνει, τα μαντάτα, τα αρνητικά νέα δηλαδή, τόσο για τους μισθωτούς, όσο για τους συνταξιούχους, όσο και για τους μικρομεσαίους, επίσης θα έρθουν πολύ σύντομα μέσα στον Ιούνιο. Σίγουρο είναι ότι αυτό που όπως το ονόμασαν οι δικηγόροι για όλους τους μικροεπαγγελματίες, επιστημονικούς φορείς, δηλαδή είτε είναι δικηγόροι, μηχανικοί, φοροτέχνες, λογιστές, συμβολιογράφοι, όλοι οι κλάδοι αυτοί θίγονται σαν τα φόπλακα, έχει πέσει επάνω αφού το ψηφίσανε κιόλας οι 153 η πλειοψηφία ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ στη Βουλή. Και δεν ντράπηκαν κάποιοι βουλευτές που παλαιότερα όταν γινόταν περικοπή το 2 ή το 1%
ξεσηκώνανε τον κόσμο αυτοί οι ίδιοι βουλευτές που σήμερα το ψήφισαν, που είναι του 35% πλέον. Γιατί ορισμένοι έχουν την ψευδαίσθηση ότι θα ευνοηθούν βάσει τα λόγια του Κατρούγκαλου. Εγώ απορώ αυτός καθηγητής πανεπιστημίου αν αυτά διδάσκει στο πανεπιστήμιο σε μαθητές. Γιατί πέρα από ψέμα δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ο Κατρούγκαλος ψεύδεται ασύστολα ως προς το ότι το 90% ή 99% μάλιστα είπε θα είναι υπέρ τους. Κάτι που είναι το μέγα ψέμα πλέον. Πιστεύω ότι ο μικρομεσαίος που ανήκει στον ΟΑΕ, στο παλιό ΤΕΒΕ, αν πλήρωνε 5.000 το χρόνο ασφαλιστικές φορές, σήμερα με την αλλαγή αυτή που θα γίνει και από ό,τι λένε, θα διάβασα το πρωί, θα ισχύει από 1/6, είναι ότι θα ανέβει τουλάχιστον στις 7.000 τα 5.000 που είπαν αυτοί. Να δω πώς ο Κατρούγκαλος πάλι, θα μου πεις είναι μαθημένος ο άνθρωπος, ότι να κάνει τις λεγόμενες κολοτούμπες για καλό του λαού. Ποιου λαού? Αυτόν που θέλουν αυτοί ή αυτόν που πρέπει ο λαός να ευχαριστηθεί? Άρα κατ' εμέ αυτά που βλέπω και έχουμε μελετήσει λίγο να δούμε, γιατί δεν προλάβαμε και όπως είναι, περιμένουμε και την 24η Μαΐου το Eurogroup τι θα πει, εάν τελικά φτάσουμε στα επίπεδα του 12 ή του 13, γιατί έχουμε ξεφύγει από τα επίπεδα του 2012, σήμερα έχουμε φύγει πάρα πολύ και πληρώνουμε αυτά τα σπασμένα όλων αυτών των ετών. Άρα, εάν καλυτερεύσει λίγο η κατάσταση, που εγώ το βλέπω όχι απλώς ότι δεν θα καλυτερεύσει, να μην δυσκολέψει πάρα πολύ. Όσο δε για τους μισθωτούς συνταξιούχους, και αυτό θα φανεί στην επόμενη πληρωμή τους μετά τον Ιούνιο, θα καταλάβουν τις κρατήσεις που θα τους έρθουν και για το ασφαλιστικό και για το φορολογικό πλέον. Γιατί εδώ συζητιέται να γίνει ένα ταμείο. Όταν θα θέλει να πάρει μια φορολογική ενημερότητα, αν χρωστάει στο ταμείο του, δεν θα παίρνει ούτε τη φορολογική. Και το αντίστροφο, εάν χρωστάει στην εφορία και θέλει να πάρει ασφαλιστική, πάλι δεν θα ξαναπάρει. Είναι η μοναδική χώρα της Ευρώπης που το έχουμε αυτό, φορολογική ασφαλιστική ενημερότητα. Και στο σημείο αυτό να περάσουμε σε ένα σύντομο διάλειμμα για διαφημίσεις και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Στο Δελτίο Ειδήσεων και πάλι, μια πολύ σημαντική ενημερωτική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Επιμελητήριο Δράμας σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ημερίδα είχε ως θέμα ξεπερνώντας τα προβλήματα στις νοριακές περιοχές, η κατάσταση στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία, και έγινε στο πλαίσιο της ανασκόπησης και της αντίστοιχης έρευνας που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα εμπόδια συνεργασίας που υπάρχουν στις παραμεθόριες περιοχές της Ευρώπης. Μάλιστα, στη συγκεκριμένη συνάντηση, οι ειδικοί σύμβουλοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μεταξύ των οποίων και ο κύριος Χάρης Μαρτίνος, συνέδραμαν στην προσπάθεια του Επιμελητηρίου Δράμας, δίνοντας χρήσιμες κατευθυντήριες γραμμές για ζητήματα που αφορούν Έλληνες και Βούλγαρους επιχειρηματίες. How these problems have been developed in this area? Πέρα από τα καλά που υπάρχουν, there are many good για να μπορέσουμε να τα διατηρήσουμε αυτά τα καλά, in order to sustain them, θα πρέπει να επιλύσουμε τα προβλήματα. We have to solve the problem. Μέσα σε ένα δυσχερές γενικά μακροοικονομικό περιβάλλον, η περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης είναι μία από τις λιγότερο ανταγωνιστικές περιφέρειες της Ελλάδας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ειδικά η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Ανάπτυξης υποστηρίζουν έμπρακτα την εκδήλωση που διοργάνωσε το Επιμελητήριο Δράμας σήμερα και είχε ως θέμα, ξεπερνώντας τα προβλήματα στις συνοριακές περιοχές, η κατάσταση στην Ελλάδα-Βουλγαρία. Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο της ανασκόπησης και της ιδιαίτερα σημαντικής έρευνας που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα εμπόδια συνεργασίας που υπάρχουν στις παραμεθόριες περιοχές της Ευρώπης. Στη συνεδρίαση, οι ειδικοί σύμβουλοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνέδραμαν στην προσπάθεια του Επιμελητηρίου, δίνοντας τις κατευθυντήριες γραμμές και καταγράφοντας ταυτόχρονα τα ζητήματα που αφορούν τους Έλληνες αλλά και τους Βούλγαρους επιχειρηματίες. Σημαντικός αριθμός φορέων από την Ελλάδα εκδήλωσε το ενδιαφέρον συμμετοχής, όπως το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, η Περιφέρεια
Επιμελητήρια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, επιμελητήρια από την Κεντρική Μακεδονία, όπως χαρακτηριστικά από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Αντίστοιχα, σημαντικοί φορείς από τη Βουλγαρία εκπροσωπήθηκαν στη συνάντηση. Και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, παραδείγματα εταιριών που πραγματικά αποτελούν φάρο και σημείο αναφοράς. In the regions of Central Macedonia and the region East Macedonian Thrace, we have some companies that they are stars in development and growth. Είναι οι εταιρείες που δείξανε τον δρόμο και τις καλές πρακτικές για την, αν θέλετε, τη σχέση της διασυνοριακότητας, της επιχειρηματικότητας ανάμεσα στις δύο αυτές χώρες. These companies are Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας, κ. Στέφανος Γεωργιάδης, τόνισε στο μήνυμα που απίφθινε με την πρόσκλησή του προς τους συμμετέχοντες πως η διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών ξεκίνησε πρωτίστως από τους επιχειρηματίες και οφείλουν όλοι ως φορείς να συνδράμουν στην επίλυση των διαφόρων προβλημάτων εποφελία και των δύο περιοχών, προτείνοντας μέτρα και δράσεις προς τις εθνικές κυβερνήσεις αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πήραμε την πρωτοβουλία και κάνουμε μια τεχνική συνάντηση στο Επιμελητήριο Δράμας σχετικά με την διασυνοριακή περιοχή της Ελλάδας-Βουλγαρίας και τα προβλήματα τα οποία διαχρονικά υπάρχουν ή δημιουργούνται λόγω διαφόρων καταστάσεων. Στη συνάντηση αυτή έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας σήμερα τον Σύμβουλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτά τα ζητήματα από τον DG Regio, τον κύριο Μαρτίνο. Έχουμε επίσης μαζί μας επιμελητήρια της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, επίσης το επιμελητήριο της Θεσσαλονίκης, το εμποροβιομηχανικό. Έχουμε εταίρους από τη Βουλγαρία, καθώς επίσης έχουμε και από την Καβάλα, την Ξάνθη, τη Δράμα, τον Εύρο, επιχειρήσεις και φορείς. Μαζί μας είναι και ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας, καθώς και ο Αντιδήμαρχος υπεύθυνος για αυτά τα θέματα. Θέλω να πω το εξής. Τα προβλήματα τα οποία έχουν υπάρξει και δημιουργούνται φέρνουν και ακόμη περισσότερα οι εποχές και οι καταστάσεις. Θα πρέπει επιτέλους να αντιμετωπιστούν όχι απλά με έναν λαϊκισμό, αλλά με μια τεκμηριωμένη προσέγγιση. Η τεκμηριωμένη αυτή προσέγγιση χρήζει τη λήψη των σωστών στοιχείων. Το Επιμελητήριο Δράμας πρότεινε την δημιουργία μιας πλατφόρμας παρακολούθησης στοιχείων τα οποία τεκμηριώνουν, αν θέλετε, και τις διεκδικήσεις ή, αν θέλετε, ακόμη και τον τρόπο με τον οποίο οι εθνικές πολιτικές έρχονται να επιλύσουν τα προβλήματα. Δεν μπορούμε να μένουμε σε έναν απλό λαϊκισμό. Θα πρέπει ό,τι διεκδικούμε να το διεκδικούμε με πολύ σοβαρά στοιχεία. Δυστυχώς σήμερα έχουμε γενικά στοιχεία. Εξειδικευμένα στοιχεία που να δείχνουν το πρόβλημα, πώς θα επιληθεί, οι πραγματικοί δείκτες, αυτά τα οποία χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να θεσπίσουμε, αν θέλετε, μια πρόταση η οποία να είναι και βιώσιμη αλλά και λειτουργική, θα πρέπει κάποια στιγμή να υπάρξει η δημιουργία αυτού του εργαλείου. Το Επιμελητήριο Δράμας είναι έτοιμο και πρότεινε τη δημιουργία αυτής της πλατφόρμας παρακολούθησης. Θέλω να πιστεύω ότι και από την αντίστοιχη μεριά υπάρχει η βούληση για αυτό το πράγμα. Επιτέλους κάποια στιγμή από τον Εύρο μέχρι και τη Θεσσαλονίκη, στα σύνορα με τη Βουλγαρία, θα πρέπει να υπάρξει μια ριζική αντιμετώπιση του προβλήματος. Βεβαίως υπάρχουν προβλήματα που αφορούν τις εθνικές κυβερνήσεις και έχουν να κάνουν κυρίως με την εφαρμογή μιας πολιτικής φορολογικής και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Θα πρέπει αυτό το πράγμα να αλλάξει και να αλλάξει γρήγορα σε διαφορετική περίπτωση. Έτσι κι αλλιώς η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης βρίσκεται από τις τελευταίες περιφέρειες στο σύνολο της Ευρώπης και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να μπορέσει να υπάρξει μια αναπτυξιακή προοπτική, θα πρέπει να αλλάξουν, αν θέλετε, και εθνικές πολιτικές. Εμείς όμως τεκμηριωμένα και μέσα από αυτή την πλατφόρμα θα δίνουμε τα στοιχεία που χρειάζονται, τα πραγματικά, τα ρεαλιστικά. Τι περιμένετε από την παρουσία του κυρίου Μαρτίνου εδώ? Ο κύριος Μαρτίνος θα μας υποστηρίξει στην υλοποίηση αυτής της πρότασής μας προς την Επίτροπο στα θέματα διασυνοριακών περιοχών. Επίσης, στο Σύνδεσμο Συνοριακών Περιοχών της Ευρώπης. Η χρηματοδότηση αυτού του εργαλείου για μας είναι σοβαρό θέμα και νομίζω ότι σε αυτή την κατεύθυνση θα γίνει πλήρως αντιληπτό ότι μπορούν να ενισχύσουν την δημιουργία τέτοιων εργαλείων και τη λειτουργία τους, διότι διαφορετικά δεν μπορεί να υπάρξει, αν θέλετε, και μια αξιόπιστη αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Και είπα μέσα στη σύσκεψη ότι είναι εύκολο να λαϊκίζεις γενικώς και αορίστως ή να δίνεις στοιχεία, γενικά στοιχεία.
δεν λύνονται έτσι τα προβλήματα. Ούτε με λαϊκισμό, ούτε με γενικότητες. Θέλει στοχευμένη αντιμετώπιση. Και όταν δεν υπάρχουν στοιχεία, δεν μπορείς να στοχεύεις. Τι έχετε διαπιστώσει σήμερα από τα προβλήματα που σας κατατέθηκαν και τι προτίθεστε να κάνετε έτσι ώστε να εξομαλυνθεί η κατάσταση? Υπάρχουν σίγουρα προβλήματα που έχουν σχέση τόσο και με τη διασύνδεση στην επικοινωνία, τα δίκτυα, τα οδικά, αλλά επίσης υπάρχει το θέμα που πόσο δύσκολο είναι να εγκατασταθούν επιχειρήσεις βουλγαρικές στην Ελλάδα και πόσο πιο εύκολο είναι να λειτουργήσουν ελληνικές επιχειρήσεις στη Βουλγαρία. Και όλα αυτά τα προβλήματα ανησυχούν πάρα πολύ τον επιχειρηματικό κόσμο και είναι κάτι που συζητάμε τώρα πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν και σε περιφερειακό τοπικό επίπεδο αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Mm-hmm. Η διαφορά στις διάφορες διοικητικές διατυπώσεις και διαδικασίες είναι ένα γενικότερο θέμα που πρέπει να δημιουργηθεί μια εξομάλυνση για να μπορούν να λειτουργούν και οι δύο πλευρές κανονικά. Βλέπω τρεις άξονες από την ανάλυση που έχουμε κάνει ως τώρα για τη συγκεκριμένη κατάσταση εδώ και συγκρίνοντας με τις άλλες περιφέρειες σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πρώτα απ' όλα πρέπει να υπάρχει καλύτερη τεκμηρίωση του τι συμβαίνει. Δεν υπάρχει ένα παρατηρητήριο που να έχει τα στοιχεία για την διασυνεργειακή επιχειρηματική δραστηριότητα. Τα προβλήματα, αλλά και το τι συμβαίνει ακριβώς. Ο δεύτερος άξονας είναι καθαρά θέμα συμβουλευτικής υποστήριξης. Να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο, ας πούμε, στα επιμελητήρια, τόσο στα βουλγαρικά όσο και στα ελληνικά, που μια επιχείρηση που θέλει να λειτουργήσει στην άλλη πλευρά να μπορεί να πηγαίνει και να παίρνει δωρεάν συμβουλή και υποστήριξη, δωρεάν σε πρώτο επίπεδο, και ίσως επαμοιβή σε ένα δεύτερο επίπεδο. Και το τρίτο είναι να υπάρχει ένας μηχανισμός ανάμεσα στις δύο χώρες σε εθνικό επίπεδο, ανάμεσα σε αυτούς που είναι υπεύθυνοι για την νομική διάσταση, οι οποίοι θα μπορούν από καιρού εις καιρόν συστηματικά να κοιτάζουν τα προβλήματα που έχουν ανακύψει και πώς μπορούν να εξομαλυνθούν. Μένουμε στο θέμα. Στην ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Επιμελητήριο Δράμας σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είχε ως θέμα τα προβλήματα που υπάρχουν στις συνοριακές περιοχές για τις επιχειρήσεις και την κατάσταση που επικρατεί σε Ελλάδα-Βουλγαρία, συμμετείχε και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ξάνθης, Τέλειος Μωραΐτης. Στις δηλώσεις, ο κύριος Μωραΐτης τόνισε ότι τα φορολογικά μέτρα διώχνουν ελληνικές επιχειρήσεις προς τη γειτονική Βουλγαρία, ενώ πρόσθεσε πως το παραεμπόριο αποτελεί πληγή στη συνεργασία Ελλάδος-Βουλγαρίας. Καταρχήν, θέλω να συγχαρώ το Επιμελητήριο της Δράμας για αυτήν την πρωτοβουλία όσον αφορά για τα πλεονεκτήματα της Βουλγαρίας και της χώρας μας. Είναι και ένθεν και εκείθεν πάρα πολλά. Εκείνο όμως που το σοβαρό πρόβλημα που έχουμε εντοπίσει εδώ και 6-7 χρόνια είναι το εξής, ότι δεν φτάνουν τα πλεονεκτήματα μιας χώρας, φυσικού κάλους δηλαδή πλεονεκτήματα, αλλά εδώ δεν χρειάζεται να πάρει καμία απόφαση η βουλγαρική κυβέρνηση και δεν έχει πάρει καμία πρωτοβουλία και απόφαση. Από τη στιγμή που όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις παίρνουν αυτά τα φορολογικά μέτρα, τα οποία είναι βούτυρο στο ψωμί του βουλγαρικού κράτους και των βουλγάρων πολιτών. Συνεπώς, έτσι, διώχνοντας τις επιχειρήσεις από εδώ, τα κεφάλαια από εδώ, πάνε στη γειτονική μας Βουλγαρία για να επιβιώσουν και να πληρώσουν τα χρέη προς τη χώρα μας, όχι επειδή δεν κερδίζουν μόνο και επειδή χάνουν, αλλά γιατί έχουν συρρευθεί πάρα πολλά χρέη και για να μην πάνε φυλακή οι άνθρωποι, πάνε να παλέψουν μέσα από τις βουλγαρικές συνθήκες, από τη φορολογία των Βουλγάρων, για να μπορέσουν να αποπληρώσουν κάποια χρέη από εδώ και να μην πάνε φυλακή. Όσον αφορά τώρα τα πλεονεκτήματα, σαφώς και έχουμε περισσότερα πλεονεκτήματα ως χώρα εμείς. Έχουμε τις θάλασσες, έχουμε τόσες ομορφιές όσον αφορά τον τουρισμό που μπορούν να επισκεφθούν οι Βούλγαροι ανά πάση στιγμή. Και βεβαίως έχουμε πάρα πολλούς επισκέπτες. Έχουμε όμως και ένα τεράστιο πρόβλημα με το παρεμπόριο. Στο οποίο δεν φταίνει οι Βούλγαροι πολίτες οι οποίοι έρχονται εδώ και ασκούν το παρεμπόριο σε συνεργασία με ντόπιους οι οποίοι έχουν κλείσει τα μαγαζιά τους για να μην πληρώνουν τη φορολογία και αυτοί αμυνόμενοι στο φορολογικό σύστημα το οποίο είναι καταιγίδα, φοροκαταιγίδα εδώ και 5 χρόνια. Είναι τρομερό το πρόβλημα και πρέπει να πούμε ότι στην περιοχή μας και διασυνοριακά σε όλα τα βόρεια σύνορά μας κάθε χρόνο
χάνονται 2 δισεκατομμύρια τουλάχιστον χρήματα από τα δημόσια έσοδα, εκτός αυτά τα οποία δεν μπορούν να υπολογιστούν, λόγω του ότι φθήνει η οικονομία, ανεβαίνει η ανεργία και συρρυκνώνονται τα έσοδα προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Και, και από τις φορολογικές δηλώσεις προς το ελληνικό κράτος. Άρα λοιπόν η πληγή της μεγάλης εδώ συνεργασίας είναι το παρεμπόριο το οποίο θέλει σφίξιμο, θέλει μάζεμα, θέλει συνεννόηση μεταξύ των δύο κρατών, άσχετα αν κάποιοι πολίτες της Βουλγαρίας αλλά και της χώρας μας ευνοούνται κλέβοντας και την Ευρώπη και το βουλγαρικό δημόσιο και το ελληνικό δημόσιο. Και έτσι λοιπόν επιτίθενται βάναυσα και δόλια εναντίον των νόμιμων επιχειρήσεων που εδώ στη χώρα μας τουλάχιστον πλήττονται από το φορολογικό σύστημα, από όλα αυτά τα οποία περνούσαν και πέρασαν και προχτές το βράδυ από τη Βουλή των Ελλήνων και έποτε και άλλα. Συνεπώς πρέπει οπωσδήποτε να ελεγχθεί το παρεμπόριο. Αν θέλουν τουλάχιστον να δώσουν κάτι στον επιχειρηματία ο οποίος παλεύει μέσα σε μεγάλα κύματα, θαλασσοκύματα, να του δώσει τη δυνατότητα να ανταγωνιστεί με το υγιές εμπόριο των γειτονικών μας χωρών, παρόλο που υπάρχουν διαφορετικοί φορολογικοί συντελεστές και φόροι. Να αλλάξουμε θέμα. Ευχάριστα είναι τα νέα για τους κατοίκους της Νικήσιανης του Δήμου Παγκαίου, καθώς δόθηκε λύση στο μεγάλο πρόβλημα που τους ταλαιπωρούσε εδώ και περίπου ένα χρόνο, καθώς το νερό του δικτύου ίδρυυσης είχε κριθεί ως μη πόσιμο λόγω καταλληλότητας και λόγω των επιπέδων συγκέντρωσης του στοιχείου αρσενικού. Μετά από σειρά παρεμβάσεων στο δίκτυο, τα εργαστηριακά αποτελέσματα των ελέγχων έδωσαν πλέον το πράσινο φως για την πόση του νερού, απόφαση που ανακοίνωσε με σχετικό δελτίο τύπου η Διεύθυνση Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας και ειδικότερα η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας στα πλαίσια ενημέρωσης του καταναλωτικού κοινού ανακοίνωσε αναφορικά με τη χρήση του πόσιμου νερού στον οικισμό Νικήσιανης του Δήμου Παγκαίου ότι μετά από εκτίμηση τόσο των παρεμβάσεων οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο δίκτυο, όπως είναι η τοποθέτηση επιπλέον φίλτρων και η κατάργηση παρακαμπτηρίων συνδέσεων, όσο και των εργαστηριακών αποτελεσμάτων των δειγματοληψιών που διενεργήθηκαν από την Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και τη ΔΕΙΑ Παγκαίου εισηγήθηκε την άρση της απόφασης περί περιορισμού χρήσης του πόσιμου νερού στον ανωτέρω οικισμό και εκδόθηκε η σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αναλυτικότερα επιτρέπεται η χρήση του πόσιμου νερού για κάθε χρήση από το δίκτυο ίδρυυσης του οικισμού Νικήσιανης, διότι τα επίπεδα συγκέντρωσης του στοιχείου αρσενικού έχουν μειωθεί κάτω από το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο των 10 μιλιγκράμμα ανά λίτρο. Στην ανακοίνωση αναφέρεται χαρακτηριστικά ακόμη ότι η υπηρεσία μας θα συνεχίσει να παρακολουθεί με τακτικές δειγματοληψίες το πόσιμο νερό του δικτύου της περιοχής, λαμβάνοντας τα όποια μέτρα απαιτούνται για την προστασία της δημόσιας υγείας, ενημερώνοντας ταυτόχρονα τους πολίτες της περιοχής. Να σημειωθεί πως το πρόβλημα με το αρσενικό στο νερό στην περιοχή της Νικήσιανης ταλαιπώρησε αρκετούς μήνες τους κατοίκους της περιοχής, καθώς είχε απαγορευτεί η πόση του με δελτίο τύπου της Διεύθυνσης Υγείας Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας 28 Μαΐου 2015. Ο Δήμος Ράμας σε συνεργασία με γνωστή φαρμακευτική εταιρεία θα δώσουν για ένα διήμερο τη δυνατότητα σε δραμηνούς πολίτες να κάνουν δωρεάν διαγνωστικές προληπτικές εξετάσεις. Οι εξετάσεις θα γίνονται αύριο και μεθαύριο από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3 μετά το μεσημέρι στο Δημαρχείο Δράμας και ο γενικός τίτλος αυτής της πρωτοβουλίας είναι «Μετρήσεις ζωής». Η Νοβάρτης, σε συνεργασία με το Δήμο Δράμας, στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωνικής υπευθυνότητας με την επωνυμία μετρήσης ζωής, έχοντας ως στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα πρόληψης και τακτικής διεξαγωγής διαγνωστικών εξετάσεων, προσφέρει δωρεάν ελέγχους στους συμπολίτες μας. Η φαρμακευτική εταιρεία Νοβάρτης, υπό την αιγίδα του Δήμου Δράμας, απευθύνει έτσι ανοιχτή πρόσκληση στους πολίτες της Δράμας και κυρίως στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβαση σε προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις, να παρευρεθούν αύριο και μεθαύριο στις 11 και 12 Μαΐου στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου από τις 9 η ώρα το πρωί ως τις 3 η ώρα το μεσημέρι για την διενέργεια αυτών των διαγνωστικών προληπτικών εξετάσεων. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις για την αρτηριακή υπέρταση, για τον ζαχαρόδι διαβήτη με την μέτρηση της γλυκοζιωμένης αιμοσφαιρίνης, για
αναπνευστικές παθήσεις όπως είναι η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και το βροχικό άσμα με την διενέργεια σπυρομέτρησης, καθώς επίσης και έλεγχο δερματολογικών παθήσεων, ιδιαίτερα των σπήλων, καθώς επίσης και οφθαλμολογική εξέταση. Το Τμήμα Προστασίας και Προάσπισης της Δημόσιας Υγείας του Δήμου Δράμας συνεχίζει με ιδιαίτερο ζήλο όλο το προσωπικό του για την διεξαγωγή τέτοιων προγραμμάτων προληπτικού ελέγχου στο γενικό πληθυσμό, έχοντας ως σκοπό από τη μία την πρωτογενή πρόληψη των πολύ σύνηθων νοσημάτων όπως είναι η υπέρταση, ο ζαχαρώδης διαβήτης και η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, καθώς επίσης και την έγκαιρη διάγνωση αυτών των παθήσεων με αυξημένη επίπτωση τα τελευταία χρόνια, ούτως ώστε τα άτομα που πάσχουν από κάποια από αυτές τις ασθένειες να ξεκινήσουν έγκαιρα τη θεραπευτική τους αγωγή. Διότι όπως έλεγε και ο πατέρας της ιατρικής, ο Ιπποκράτης, τη χαρακτηριστική ρίση ότι προλαμβάνει παρά θεραπεύει, δηλαδή η πρόληψη είναι πολύ καλύτερη από την έγκαιρη έναρξη της θεραπευτικής αγωγής των ασθενειών αυτών. Ναι. Στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, ναι. Θα γίνει αύριο, Τετάρτη και Πέμπτη, 11 και 12 αν θυμάμαι καλά Μαΐου, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Εξετάσεις είναι δωρεάν, δεν πληρώνει κάτι ο τέτοιος και ιδιαίτερα ας πούμε απευθύνεται και στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες που δεν έχουν την οικονομική ευχέρεια να μπορέσουν να πληρώσουν τις εξετάσεις, παρόλο βέβαια που το νομοσχέδιο που έχει βγει πρόσφατα που λέει ότι όλοι οι ανασφάλιστοι μπορούν να εξεταστούν και να κάνουν τις απαραίτητες εξετάσεις δωρεάν, παρόλα αυτά είναι μια επιπλέον βοήθεια για να μπορέσουν ας πούμε, να κάνουν αυτές τις εξετάσεις οι συμπολίτες. Η Ένωση Κυρίων Δράμας στο πλαίσιο του προγράμματος Μέριμνα για την τρίτη ηλικία προχώρησε σήμερα σε μία ακόμα διανομή διατακτικών καρτών, ενώ παράλληλα πραγματοποίησε και ενημερωτική ιατρική εκδήλωση. Κάθε μήνα σε 74 οικογένειες δίνουμε διατακτικές, έτσι ώστε μόνοι τους πηγαίνουν και προμηθεύονται από ένα σούπερ μάρκετ τα προϊόντα που χρειάζονται και που βεβαίως η κοινωνική λειτουργία τους υποδεικνύουν για να μην παίρνουν πράγματα τα οποία είναι ακατάλληλα για την υγεία τους. Παράλληλα, κάθε μήνα φροντίζουμε να τους κάνουμε και μία ομιλία που είναι της ηλικίας τους και που τους ενδιαφέρει. Παράδειγμα, σήμερα είχαμε καλεσμένο τον γιατρό, τον Χρήστο τον Καΐρη, καρδιολόγο, ο οποίος έτσι με πολύ απλά λόγια τους έδωσε να καταλάβουν πώς πρέπει να διαφυλάσσουν την υγεία τους σε ό,τι έχει σχέση με το ζάχαρο, με την ποίηση και όλα αυτά. Και βέβαια την Δευτέρα θα τους κάνουμε το γεύμα αγάπης, όπως το ονομάζουμε, κάθε μήνα δηλαδή. Τους πηγαίνουμε σε ένα διαφορετικό μαγαζί της πόλης μας, προκειμένου να φάνε, να φάμε όλοι μαζί και για να τους δώσουμε τη δυνατότητα να κάνουν κάτι που δεν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν μόνοι τους. Σε αυτό το πρόγραμμα θα συμπεριλάβουμε και κάποιες εκδρομούλες ημερήσιες για να μπορέσουν να γνωρίσουν την ευρύτερη περιοχή του νόμου μας. Στην τελική ευθεία των εξετάσεων μπαίνουν γυμνάσια και λύκεια με το σχολικό έτος να έχει τελειώσει ουσιαστικά, ενώ οι πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή των υποψηφίων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 16 Μαΐου με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας γενικής παιδείας. Όλα είναι έτοιμα από πλευράς Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Δράμας, ενώ μαθητές σχολείων πραγματοποιούν σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων εκδηλώσεις για τη λήξη του σχολικού έτους. Στο πλαίσιο αυτό, το πρωί στο θεατράκι Σοκράτης Δημητριάδης της Αγίας Βαρβάρας έγινε εκδήλωση από το ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής. Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο ανοιχτό θεατράκι της Αγίας Βαρβάρας η εκδήλωση, η ετήσια εκδήλωση με την οποία ολοκληρώνεται η σχολική χρονιά για το ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής, με τους μαθητές αλλά και τους καθηγητές τους να έχουν δώσει όλη την προσοχή και το ενδιαφέρον τους σε αυτές τις εκδηλώσεις όπου συμμετείχαν τα παιδιά πρωταγωνιστώντας σε αυτές τις πολύ όμορφες επιλογές που είχαν και χοροδιακό χαρακτήρα αλλά και θεατρικό συν της άλλης. Thank you.
Σήμερα ήταν μια πολύ ιδιαίτερη, είναι, εξελίσσεται δηλαδή, εκδήλωση του ΤΕΙ ειδικής αγωγής σε αυτόν τον πολύ όμορφο χώρο της πόλης μας, με την οποία ουσιαστικά το ΤΕΙ ειδικής αγωγής αποχαιρετά αυτή την χρονιά. Είναι μια γιορτή γεμάτη από συναισθήματα, τα παιδιά χόρεψαν, τραγούδησαν, έπαιξαν θεατρικά έργα και γενικά μας συγκίνησαν με την παρουσία τους όπως και κάθε φορά. Όλα είναι έτοιμα για τις πανελλαδικές εξετάσεις από την πλευρά της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως ανέφερε μεταξύ άλλων ο Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Νομό Δράμας, Σπύρος Κιουλάνης, στην τηλεόραση του Σταρ. Οι πανελλήνιες εξετάσεις θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 16 Μαΐου. Η σχολική χρονιά ολοκληρώνεται αύριο, είναι η τελευταία μέρα ουσιαστικά, και μπαίνουμε πλέον σε μια διαδικασία των εξετάσεων για όλα τα παιδιά, για τα γυμνάσια, για τα λύκια, και βέβαια από εβδομάδα το σημαντικό γεγονός είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις οι οποίες ξεκινούν. Και με την έννοια αυτή, σε όλη αυτή τη διάρκεια αυτών των ημερών, είμαστε σε μια συνεχή διαδικασία ετοιμασίας για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Φαντάζομαι ότι όλα είναι έτοιμα, τουλάχιστον από τη δική σας πλευρά, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι διαλύθηκε από την κυβέρνηση η Επιτροπή των πανελλαδικών εξετάσεων. Ναι, για μας εδώ σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Δράμας τα πάντα είναι έτοιμα. Τα σχολεία, έχουμε συνεχείς συναντήσεις σήμερα με τους προέδρους των εξεταστικών κέντρων. Αυτοί στη συνέχεια θα ενημερώσουν τους επιτηρητές. Τα πάντα είναι στη θέση τους και εύχομαι και ελπίζω και μπορώ να εκφράσω και τη βεβαιότητα ότι όλα θα πάνε καλά. Με επιτυχία συνεχίζεται ο κύκλος σεμιναρίων και βιωματικών εργαστηρίων για εκπαιδευτικούς γονείς και κηδεμόνες μαθητών και μαθητριών στο ΤΕΙ ειδικής αγωγής Δράμας. Χθες το απόγευμα, ψυχολόγοι και οι κοινωνικοί λειτουργοί ανέπτυξαν δύο σημαντικά θέματα: ψυχικό τραύμα και παιδιά, γονείς, παιδιά και όρια. Φέτος η ειδική αγωγή και συγκεκριμένα το ΤΕΙ ειδικής αγωγής και το ΕΚ της Δράμας κάνανε μια προσπάθεια ενημέρωσης και εκπαίδευσης τόσο των εκπαιδευτικών όσο και του ευρύτερου πληθυσμού σε θέματα που έχουν να κάνουν τόσο με το παιδί και τις δυσκολίες του, τη συνεργασία παιδιού και σχολείου ή τις διάφορες ψυχοκοινωνικές δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσουν. Έτσι κάθε Δευτέρα 7 με 9 κάποιοι διάφορες ειδικότητες ερχόμαστε εδώ και συζητάμε διάφορα θέματα. Σήμερα εγώ και ο συνάδελφος θα παρουσιάσουμε το θέμα γονείς, παιδί και όρια. Τι είναι αυτό, τι είναι τα όρια, πώς μπαίνουν και για ποιο λόγο χρειάζεται να μπαίνουν στο παιδί. Ως ειδική αγωγή και συγκεκριμένα, όπως είπε και ο συνάδελφος, και το ειδικής αγωγής και το ΤΕΕ, αποφασίσαμε να κάνουμε κάποιες δράσεις που έχουν σκοπό τον μαθητή της ειδικής αγωγής, αλλά και ευρύτερα και τις δυσκολίες που παρουσιάζει στο σχολείο και τις προκλήσεις τόσο για τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς που ίσως τους ενδιαφέρουν κάποια από τα θέματα που θα πούμε ή ακόμη και για τους γονείς. Συγκεκριμένα εμείς σήμερα έχουμε το θέμα που αφορά την οριοθέτηση των παιδιών, γονείς, όρια γονείς και παιδί, και επικεντρωνόμαστε ακριβώς σε αυτό τον τομέα, το πώς μπορούμε να οριοθετήσουμε τη συμπεριφορά των παιδιών, ενδεχομένως και τη δική μας, και πώς αυτό μπορεί ακόμη να βοηθήσει ίσως και στο σχολείο, ακόμη και στην ζωή της κάθε οικογένειας. Εγώ είμαι ψυχολόγος στο ΕΚΔΡΑ μας και σήμερα θα παρουσιάσω κάτι σχετικό με το ψυχικό τραύμα και το παιδί στα πλαίσια αυτής της δράσης. Σε τι αποσκοπεί συγκεκριμένη ενημέρωση? Αποσκοπεί στο να μάθει ο κόσμος για το ψυχικό τραύμα, να μάθει πώς να το αναγνωρίζει και πώς να το αντιμετωπίζει έτσι ώστε τα παιδιά να μην αναπτύσσουν τελικά, να μην φτάνουν στο σημείο να αναπτύσσουν μετατραυματικά συμπτώματα. Αυτός είναι ο σκοπός της σημερινής διάλεξης. Πάμε σε κάτι άλλο. Την έντονη αντίδρασή της στο ενδεχόμενο λειτουργίας μπαρ στο πρόσφατα εγγενιασμένο σπίτι σκέψης και πολιτισμού στην Ξάνθη εξέφρασε η διάσημη ψήφωνο Σόνια Θεοδωρίδου. Όπως δήλωσε μάλιστα στην Αίρα Κομωτινή, σε περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο,
τότε θα αποσύρει όλες τις δωρεές της από το σπίτι που γεννήθηκε ο Μάνος Χατζηδάκης. Αυστηρή προειδοποίηση προς την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την αισθητική με την οποία προσέγγισαν κάποιοι την ιδέα της λειτουργίας ενός καφέ-μπαρ στο σπίτι σκέψης και πολιτισμού στην Ξάνθη, το σπίτι όπου γεννήθηκε ο μεγάλος δημιουργός Μάνος Χατζηδάκης απίφθινε μιλώντας στην Νέρα Κομωτινής η διάσημη υψήφωνος Σόνια Θεοδωρίδου. Συγκεκριμένα δήλωσε: «Δεν μπορεί στον έναν όροφο να κάνουν πρόβα τα παιδιά στη μουσική και στον άλλο όροφο να λειτουργεί μπαρ όπου ξέρουμε πόσο δυνατά παίζουν τη μουσική του. Δεν λέω πως δεν πρέπει να λειτουργήσει ένα καφέ για να βγαίνουν τα λειτουργικά έξοδα, ωστόσο υπάρχουν τρόποι που να ταιριάζουν στα πιστεύω του Μάνου Χατζηδάκη, του οποίου σίγουρα δεν του αρέσει από εκεί που βρίσκεται. Εάν δεν γίνουν διορθωτικές κινήσεις, σκέφτομαι να αποσύρω τη συλλογή που δώρησα, 1000 παρτιτούρες του Μάνου Χατζηδάκη και πολλά βιβλία για τη μουσική. Θα πρέπει να αντιδράσουν κι άλλοι γι' αυτό, αλλιώς είμαστε άξιοι της μοίρας μας», σημείωσε καταλήγοντας η κυρία Θεοδωρίδου. Ο συγκεκριμένος χώρος εγκαινιάστηκε πρόσφατα, ενώ στην τελετή είχαν παρευρεθεί πλήθος κόσμου, πολιτικοί και επιστημονικοί φορείς. Αξίζει να αναφερθεί πως ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Γιώργος Παυλίδης, είχε εκφράσει στην ομιλία του τη συγκίνησή του για το τέλος μιας διαδρομής που ξεκίνησε πριν από 15 χρόνια μέχρι να παραδοθεί στην κοινωνία της περιφέρειας ένας εντυπωσιακός χώρος. Όπως είχε τονίσει, δεν είναι σκοπός να αναδειχθεί μόνο η μουσική προσφορά του μεγάλου συνθέτη με το συγκεκριμένο έργο, αλλά και η συνεισφορά του στη σκέψη της ελληνικής κοινωνίας. Με κεντρικό μιλητή τον Άγγελο Τζιάρα, το γνωστό δραμινό επιστήμονα, πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στο 2ο Γενικό Λύκειο Δράμας εκδήλωση με θέμα «Εξωπλανήτες, το παρόν και το μέλλον στην αναζήτηση νέων κόσμων». Την εκδήλωση διοργάνωσε ο Σύλλογος Διδασκόντων του 2ου Γενικού Λυκείου σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα, το Δήμο Δράμας, το Σύλλογο Θετικών Επιστημόνων και το Σύλλογο Ερασιτεχνικής Αστρονομίας Πήγασος. Οπότε, όπως είπαμε και πριν, έμεσα, όπως συμβαίνει σε πολλά πράγματα, πιστεύουμε ότι υπάρχει ένας πλανήτης κάπου εκεί έξω. Με τα στοιχεία που υπάρχουν αυτή τη στιγμή για την τροχιά του, για την τροχιά του, οι πιθανότητες να τον δούμε, να τον παρατηρήσουμε τυχαία, είναι πάρα πάρα πολύ μικρές. Γι' αυτό αυτή τη στιγμή κυρίως πάνω σε αυτό δουλεύουν όσοι ασχολούνται με δυναμική και προσομοιώσεις πολλών σωμάτων. Προσπαθούν λοιπόν να υπολογίσουν με όσο δυνατόν καλύτερη ακρίβεια τα στοιχεία της τροχιάς αυτού του πλανήτη, έτσι ώστε κάποια στιγμή στο μέλλον να προσπαθήσουμε να τον υπολογίσουμε, αλλά ακόμη είμαστε, να τον παρατηρήσουμε απευθείας, αλλά ακόμη είμαστε πάρα πολύ μακριά από, από μια τέτοια παρατήρηση. Χριστός Ανέστη, από μένα. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον Άγγελο για τη σημαντική αυτή διάκριση και θα ήθελα να του ευχηθώ τα καλύτερα. Όπως και είπε και ο κύριος Σολάκης, θα ήθελα να μην ξεχνάς το Δράμα, εκεί που βρίσκεσαι, και θεωρούμε στο Δήμο της Δράμας ότι είναι τιμή μας, οποιαδήποτε στιγμή έχεις νέα που αφορούν το αντικείμενό σου, να έρχεσαι να τα μιλάς εδώ με την επιστημονική κοινότητα της πόλης μας. Θα ήθελα να συγχαρώ φυσικά και όλους τους άλλους μαθητές για τις επιτυχίες τους και ελπίζω να ακολουθήσουν παρόμοια παραδείγματα όπως αυτά του Άγγελου για να μπορέσουμε να έχουμε επιτυχίες σαν... Μια ξεχωριστή εκδήλωση για τη γιορτή της μητέρας πραγματοποίησε χθες το απόγευμα σε κέντρο της πόλης η Ένωση Κυριών Δράμας, παρουσία μελών και φίλων του Φιλανθρωπικού Σωματείου. Φέτος η Ένωση Κυριών τίμησε τις μητέρες των διατελεσσάντων προέδρων του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας και η επιλογή αυτή έγινε με αφορμή και τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την ίδρυση και λειτουργία του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας. Παράλληλα, βραβεύτηκαν και εξέχουσες προσωπικότητες του δικηγορικού κόσμου της πόλης. Το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης του Θεανθρώπου ας γεμίσει ελπίδα και αισιοδοξία στις ψυχές μας. Ας μας δίνει δύναμη για να συνεχίσουμε να πορευόμαστε σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Ξεκινάω με τα λόγια μιας διάσημης Αγγλίδας, συγγραφέως, η οποία θεωρώ ότι έδωσε το απόλυτο μήνυμα της σημερινής εκδήλωσης.
Η ζωή ξεκίνησε όταν ξύπνησα και αγάπησα το πρόσωπο της μητέρας μου. Η μητρότητα αποτελεί πολύτιμο δώρο για την γυναίκα και κάθε χρόνο η γιορτή της μητέρας μας το θυμίζει, ακόμη περισσότερο. Όλοι μας αισθανόμαστε απέραντη ευγνωμοσύνη για τη μάνα μας και όλοι θέλουμε να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας προς αυτή. Την ημέρα αυτή την αφιερώνουμε συμβολικά στις μητέρες όλου του κόσμου για να τους πούμε πρώτα απ' όλα ένα μεγάλο ευχαριστώ που μας έφερα στη ζωή. Πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια η γιορτή αυτή έχει αποκτήσει για μένα ιδιαίτερη σημασία. Γιατί τα τελευταία 4 χρόνια έχω τη μεγάλη ευλογία να έχω αποκτήσει μία κόρη. Λοιπόν, πιστεύω κάθε λέξη από αυτά που θα σας πω. Για μένα η Μανούλα είναι αγάπη. Είναι μια τεράστια ζεστή αγκαλιά. Είναι η παρηγοριά μας στη δύσκολη ώρα. Και είναι και το φωτεινό μας παράδειγμα. Αυτό που θέλουμε να φτάσουμε. Λοιπόν, εύχομαι σε όλες σας να χαίρεστε τις οικογένειές σας, τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας και να είστε η φωτεινή ελπίδα, γιατί στις δύσκολες εποχές που ζούμε έχουμε ανάγκη από ένα φως στη ζωή μας. Η αξιολόγησή μας από τη μη κυβερνητική οργάνωση Equal Society, η οποία αξιολόγησε το σπίτι ανοιχτής φιλοξενίας με τη μέθοδο ΣΡΟΗ. Η μεθοδολογία ΣΡΟΗ αποτιμά την παραγόμενη κοινωνική αξία μέσω ποσοτικών αλλά και ποιοτικών δεικτών απόδοσης. Απότερο σκοπός του έργου είναι η αλλαγή του τρόπου με τον οποίο αποτιμάται η αξία και η ενίσχυση της συμβολής των διαφόρων οργανισμών στην κοινωνία. Δηλαδή, βάζετε ένα ευρώ στην Ένωση Κυριών, τι επιστρέφει στην κοινωνία. Το αποτέλεσμα λοιπόν ήταν μετά την επίσκεψη 2 στελεχών της Equal Society επιτόπου στο σπίτι ανοιχτής φιλοξενίας, τα αποτελέσματα για το έτος 2014 να δείξουν έναν εξαιρετικό δείκτη για εμάς. Για κάθε ένα ευρώ που τοποθετείτε, που επενδύετε, που εμπιστεύεστε στην Ένωση Κυριών, επιστρέφουν 3,16 ευρώ στη δραμηνή κοινωνία και όχι μόνο. Ο αείμνηστος πρόεδρος Τηλέμαχος Φελαγγίδης τελείωσε τη νομική σχολή του Κωνσταντινουπόλεως. Εγκαταστάθηκε στη Δράμα το 1924. Από τα πρώτα χρόνια στο δικηγορικό λειτουργήμα διακρίθηκε ως σπουδαίος υπερασπιστής αστικών και ποινικών υποθέσεων. Κατά τη μακρά άσκηση της δικηγορίας του, διακρίθηκε ιδιαίτερα ως ένας ρήτορας ποινικολόγος, είχε δε ιδιαίτερη κλασική παιδεία. Ο Τηλέμαχος Πελαγίδης ήταν κορυφαία φυσιογνωμία των δικηγόρων Ανατολικής Μακεδονίας και Τράκης. Εξελέγει για πρώτη φορά πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου το 1946 και παρέμεινε στη θέση αυτή έως το 1967 και από το 1975 έως το 1979. Από καρδιάς ήθελα να ευχαριστήσω την Ένωση Κυριών Δράμας που μέσα στην συμπεριέλαβε για την ημέρα της μητέρας και αυτήν εδώ την εκδήλωση για τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων. Εγώ είχα την ευτυχία να είναι θείος μου ο Πελαγίδης. Είναι ένας εξαιρετικός συγγενής και ένας άξιος πολίτης της Δράμας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με την ευκαιρία της γιορτής της μητέρας, δεν θα πω πολλές κουβέντες. Ένα πράγμα μόνο να μην ξεχνάμε. Ότι η πολύ γλυκιά και όμορφη ιστορία της θρησκείας μας ξεκινά πάλι από μια γλυκιά μητέρα, από την Παναγία. Αυτή που έφερε στον κόσμο τον Χριστό με όλα όσα γνωρίζουμε. Και ο καθένας από εμάς βέβαια έχει την Παναγία, αλλά έχει και τη δικιά του μικρή ξεχωριστή Παναγία, τη μάνα. Ας μην τη ξεχνάμε, ας τη τιμούμε και σε κάθε ευκαιρία της ζωής μας ας λέμε και μια καλή κουβέντα. Είναι ιδιαίτερη τιμή για τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας και τις οικογένειές τους η απόψινή εκδήλωση. Ευχαριστούμε θερμότατα την Ένωση Κυριών Δράμας, την κυρία Νίκη Τσιαγούρα και τον Ποινικό Συμβούλιο για τον Βρή αυτή, σε μια εξαιρετικά δύσκολη εποχή για όλους μας και ιδιαίτερα για τους δικηγόρους. Όπως θα ξέρετε, οι δικηγόροι βρισκόνται σε μια μεγάλη αποκλειστική κινητοποίηση με και 4 μήνες πλέον. Σε μια τέτοια εποχή λοιπόν είναι εξαιρετικά σημαντικό για μας όταν η δραμηνή κοινωνία μέσω εξεχών των συλλόγων της αναγνωρίζει την πορεία, την παρουσία και την προοπτική που έχουν δώσει αυτή την πόλη οι συνάδελφοι οι δικηγόροι είτε από τη θέση
της Προέδρου ή από οποιαδήποτε άλλη θέση εκτέλεσαν το καθήκον τους απέναντι στη δικαιοσύνη. Ευχαριστούμε λοιπόν όλοι οι δικηγόροι και οι οικογένειές τους, την Ένωση Κυρίων Δράμας και εσάς που είστε εδώ σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ. Συμπλήρωσα τα 90 χρόνια. Είμαι πρόεδρος των δικηγορικών συλλογών και είμαι ο κτήτορος των δικαστικού. Πάμε σε κάτι άλλο. Μεγάλη ποσότητα από πλαστικά καπάκια συγκέντρωσαν τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέας Αμισού με τη βοήθεια των κατοίκων του χωριού, προκειμένου να τα παραδώσουν στο Σύλλογο Παραπληγικών Ομού Δράμας με σκοπό την αγορά ενός αναπηρικού αμαξιδίου. Είχαμε συνεννοηθεί με την πρόεδρο, την κυρία Κατζηγιάννη, για αυτό τον σκοπό, με το Σύλλογο να συνεργαστούμε. Εδώ και λίγους μήνες μαζεύουμε στο Σύλλογό μας και σε συνεργασία με την ενορία μας, από όλους τους κατοίκους της Νέας Αμισού. Συλλέξαμε και μαζέψαμε όλα αυτά τα καπάκια εδώ στο δικό μας Σύλλογο και σήμερα ήρθε η ώρα να τα παραδώσουμε για να δείξουμε λίγο και το κοινωνικό πρόσωπο του Συλλόγου μας και ίσως βάζουμε κι εμείς ένα λιθαράκι να βοηθήσουμε με αυτόν τον τρόπο να πάρουμε και ένα καροτσάκι αναπηρικό ή οτιδήποτε άλλο χρειάζεται ο Σύλλογος αυτός. Χριστός Ανέστη, υγεία σε όλο τον κόσμο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Πολιτιστικό Σύλλογο, στο Δέλτα Σίγμα, όλα τα μέλη του, ιδιαίτερα την κυρία Ελένη Κουταροπούλου για τη μεγάλη ευαισθησία που την διακρίνει. Πράγματι, ξεκίνησαν μια πρωτοβουλία εδώ και μερικούς μήνες, συγκεντρώνοντας πλαστικά καπάκια, τα οποία παρέδωσαν σήμερα στο Σύλλογό μας και φυσικά η προσπάθεια συνεχίζεται. Δυστυχώς ή ευτυχώς απαιτείται ένας πολύ μεγάλος αριθμός πλαστικών καπακιών, τα οποία όμως με υπομονή και επιμονή θα συγκεντρώσουμε είτε για το αναπηρικό αμαξίδιο, είτε για οποιασδήποτε άλλες ανάγκες προκύψουν στον Σύλλογο. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο ευαισθητοποιούμε και τους συμπολίτες μας προς μια περιβαντολογική, θα έλεγα, ευαισθησία, καθώς βοηθούμε και τους συλλόγους που μαζεύουν τα καπάκια, όπως ο σύλλογός μας, να τα διαθέσουν σε κάτι καλό. Για να περάσουμε τώρα σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Συνελήφθη χθες το πρωί σε χωριό της Ροδόπης 38χρονος ημεδαπός, στην οικία του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 680 πακέτα τσιγάρων, περίπου 13,5 κιλά κατεργασμένου καπνού χωρίς την ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης, καθώς και ένα κυνηγετικό όπλο χωρίς άδεια. Το μεσημέρι της ίδιας μέρας συνελήφθη στη Δράμα 47χρονη η Μεδαπή, κατηγορούμενη για παράβαση της νομοθεσίας περί Εράνων, και στην Καβάλα συνελήφθησαν δύο η Μεδαπή ηλικίας 85 και 44 ετών, κατηγορούμενη για παράβαση των νόμων περί παιχνίων και καζίνων αντίστοιχα. Σε χωριό της Κομωτινής, έρευνα που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί σε οικία 38χρονου ημεδαπού βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν 269 νάιλον συσκευασίες με καπνό συνολικού βάρους 13.450 γραμμαρίων, για τον οποίο δεν έχουν καταβληθεί στο δημόσιο οι ανάλογοι φόροι και δασμοί, 680 πακέτα τσιγάρων για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί στο δημόσιο οι ανάλογοι φόροι και δασμοί, ένα κυνηγετικό όπλο, 9 κυνηγετικά φυσίγγια, 3 κάλικες κυνηγετικών φυσικίων και το χρηματικό ποσό των 75 ευρώ. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στην κυρία Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Κομωτινής. Στην πόλη της Δράμας, οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας εντόπισαν και συνέλαβαν 47χρονη ημεδαπή, διότι διενεργούσε έρανο για λογαριασμό μη κερδοσκοπικού συνδέσμου, διαθέτοντας προσπόληση περιοδικά χωρίς να κατέχει την απαιτούμενη άδεια από τον νόμο. Στην κατοχή της 47χρονης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 28 περιοδικά, ένα μπλοκ αποδείξεων, το χρηματικό ποσό των 52 ευρώ. Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην κυρία Εισαγγελέα Πρωτοδικών Δράμας, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Δράμας. Τέλος, στην πόλη της Καβάλας, στο πλαίσιο στοχευμένων ενεργειών και δράσεων για την καταπολέμηση της διεξαγωγής παράνομων τυχερών παιγνιών, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο σε κατάστημα ίντερνετ καφέ, όπου εντόπισαν 44χρονο ημεδαπό προσωρινά υπεύθυνο να έχει εγκαταστήσει ηλεκτρονικούς υπολογιστές, επιτρέποντας σε 85χρονο τη διενέργεια του απαγορευμένου τυχερού παιχνιδιού, φρουτάκια. Κατασχέθηκαν δύο ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Σημειώνεται ότι ο 44χρονος έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις αστυνομικές αρχές για το ίδιο αδίκημα. Στη σχετική δικογραφία περιλαμβάνεται επίσης ένα 46χρονος ημεδαπός, ιδιοκτήτης του καταστήματος, ο οποίος απουσίαζε κατά τον έλεγχο και αναζητείται. Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην κυρία Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καβάλας, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Καβάλας. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Star Βορείου Ελλάδος. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού.
Από όλους εμάς πολλές ευχές για μια όμορφη συνέχεια. Να είστε καλά. Ο καιρός. Καλώς θα είναι αύριο ο καιρός, αλλά θα έχουμε παροδικές νεφώσεις και η θερμοκρασία σε όλη την περιφερειακή ενότητα Δράμας θα αυξηθεί. Στη Δράμα θα φτάσει έως και τους 25 βαθμούς. Καλώς θα είναι σχετικά αύριο ο καιρός και στο λεκανοπέδιο κάτω Νευροκοπίου, όπου θα έχουμε αραιές νεφώσεις, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 20 βαθμούς. Παροδικές νεφώσεις θα έχουμε αύριο στην Αλεξανδρούπολη. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 22 βαθμούς. Οι ίδιες καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν και στην περιοχή της Κομοτηνής, όπου το θερμόμετρο θα ανέβει στους 23 βαθμούς. Καλώς θα είναι αύριο ο καιρός, με αραιές νεφώσεις και στην Ξάνθη, όπου η θερμοκρασία θα κοιμανθεί μεταξύ 14 και 24 βαθμών. Ίδιος καιρός θα επικρατήσει αύριο και στο νομό της Καβάλας. Στην πόλη της Καβάλας η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 23 βαθμούς. Εξαιρετικός θα είναι αύριο ο καιρός, καλοκαιρινός ιδιαίτερα, με τη θερμοκρασία στον ομό των Σερών να φτάνει τους 25 βαθμούς.